Αυτές τις μέρες, χαζεύοντας τις φωτογραφίες μου, έτσι καμιά φορά χαζεύω κι εγώ για να βγάζει το μυαλό, βρήκα κάτι φωτογραφίες που είχα λειτουργήσει στον Τρίλοφο, στον Άγιο Αθανάσιο, με τον επίσκοπο Νιέρη τον Νεόφυτο. Έναν πανέμορφο και υπέροχο μαυρούλι δεσπότη. Πω πω, τι ωραία μορφή, τι γλυκύτατος άνθρωπος, κάναμε μια λειτουργία. Δεσπότης αυτός και νιώθαμε ότι ήταν κάτω από μας, μωρέ, πιο απλός, πιο ήρεμος, πιο γλυκός. Και αφού τελειώσαμε, γιατί σας τη λέω την ιστορία, είχε τόση χαρά. Και του λέω, καλά δεσπότη μου, έτσι χαρούμενος είσαι πάντα. Ναι βρε Χριστάκη, αφού έχουμε τον Χριστό μέσα μας και ο Χριστός είναι χαρά, 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 χαρά. Έτσι πρέπει να είμαστε εκεί στην Αφρική, λέει. Όταν λειτουργάμε το γλεντάμε, σαν να είναι κάθε φορά πανηγύρι, 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 πανηγύρι. Τι κι αν λειτουργάμε μέσα σε ναούς με τσίγκους και λαμαρίνες και η θερμοκρασία να είναι 60-70 και να ψινόμαστε. Τι κι αν λειτουργάμε με χώμα κάτω. Τι κι αν λειτουργάμε πολλές φορές μέσα σε καλύβες σκεπασμένες από άχυρα και από χόρτα. Τι κι αν έχουμε τόσες αρρώστιες να παλέψουμε, αρρώστιες να δεις εκεί που έχουμε να παλέψουμε, ελλείψεις που έχουμε να παλέψουμε, προβλήματα που έχουμε να παλέψουμε. Και όμως ο κόσμος είναι πάντα γελαστός και χαρούμενος. Πάντα, πάντα, πάντα γελαστός και χαρούμενος. Και μου λέω, για πες μου ένα πρόβλημα που έχεις. Το πρώτο πρόβλημα το μεγάλο. Ότι οι αποστάσεις είναι ατελείωτες. 50 χιλιόμετρα, 70 χιλιόμετρα, 80 χιλιόμετρα, 100 χιλιόμετρα μέσα στη ζούγκλα για να πάμε από τη μια ενορία στην άλλη. Hey! Με του λέω, με αυτοκίνητο φαντάζομαι. Όχι, μου λέει, Χριστάκη μου. Με τα πόδια πάμε. Τη μια μέρα περπατάμε και την άλλη φτάνουμε. Κι αν ενδιάμεσα βρεθεί και κανένα κομματάκι παλιό αυτοκίνητο να μας πάει ένα κομμάτι του δρόμου, καλά θα είμαστε. Γι' αυτό και λέει, θέλω να βρω, τι να βρω δώρο να κάνω στους παπάδες μου εκεί. Ένα μηχανάκι, μωρέ, να πάνε από τη μια μεριά στην άλλη. Διότι ο κάθε παπάς έχει μια, δυο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννιά, δέκα ενορίες. Ένας παπάς για να τις βρει. Και παραπονιόμαστε εμείς που τα έχουμε όλα και τις ενορίες φτιαγμένες και τα αυτοκινητά μας και όλα και τη ζέστη μας και τα πάντα. Πες μου, του λέω, και ένα άλλο πρόβλημα που έχει ο κόσμος, δύσκολο. Μου λέει, κάποια στιγμή ήμουνα εκεί έξω από την ας πούμε Μητρόπολη που μένω και βλέπω να τρικλίζει, να ζαλίζεται και να τρικλίζει ένα νέο κορίτσι. Πάω κοντά και μου κάνει νόημα και μου λέει νερό, νερό. Ψάχνω, 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 ψάχνω. Πουθενά δεν βρήκα ούτε ένα ποτήρι, ούτε ένα μπουκάλι καθαρό νερό, κάτι να της δώσω. Και τελικά την είδαμε σιγά σιγά που έσβησε, που πέθανε. Και τότε σκέφτηκα και είπα, όσα λεφτά έχουμε, θα χτυπήσω μια γεώτρηση μπροστά στην εκκλησία να έχει δωρεάν έστω αυτήν την ποιότητα νερού που έχει για να πίνει ο κόσμος. Ούτε τα βασικά που είναι το νερό δεν έχουν εκεί κάτω. Αυτό το νερό το γλυκό, αυτό που είναι ζωή για τον άνθρωπο και για τη φύση και για τα ζώα και για τα φυτά, εκεί κάτω δεν το έχουν ούτε σταγόνα για να το πιούν. Αλλά είπαμε, εκεί γλεντάνε γιατί δεν έχουν βάσανα στο μυαλό τους. Να είναι καλά και να έχουμε την ευχούλα από αυτόν τον δεσπότη. Αν δεν σας βάζω τις φωτογραφίες να τον δείτε, να τον χαρείτε, να τον απολαύσετε όλοι.